μιλάμε για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα ήθελα να σας πω ότι εντάξει, είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση. Όμως, κρίνεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και κρίνεται και πολιτικά, αλλά και νομικά. Έχω τη γνώμη ότι το νομικό πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα το σκεπτικό της απόφασης για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Όμως πολιτικά θα ήθελα να πω το εξής, ότι από τα 59 άρθρα που έχει αυτό που λέμε νόμος 43-39 ή για ευκολία νόμος Παπά, ένα άρθρο, το 2α, είναι αυτό το οποίο κρίθηκε ως αντισυνταγματικό. Ποιο είναι αυτό όμως το 2α για να κατανοήσουν οι τηλεθεατές? Το 2α είναι αυτό το οποίο λέει, επειδή δεν φτιάχνεται σουρού, επειδή δεν συγκροτείται, και το δεν συγκροτείται εσουρού είναι 4 προσπάθειες οι οποίες γίνανε από την Βουλή, από τον πρόεδρο της Βουλής, από το Προεδρείο, και στις 4 αντέδρασε η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν υπάρχει πολιτικό κριτήριο το οποίο εμπόδιζε και για συγκεκριμένους λόγους το να μην φτιαχτεί εσουρού. Έρχεται λοιπόν το 2α, το οποίο λέει, αν εμείς μείνουμε στο πότε θα φτιαχτεί εσουρού, δηλαδή το πότε θα ευαρεστηθεί η Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα αν θέλετε επί της κυριολεξίας όχι Νέα Δημοκρατία αλλά ο νέος της αρχηγός ο κύριος Μητσοτάκης, διότι όταν γινόταν η προεκλογική περίοδο ανάμεσα στο ποιος θα γίνει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, τότε η κυβέρνηση σεβάστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που άστε μας να λύσουμε τα ισοκομματικά μας για να πάρει την πολιτική, αν θέλετε, άποψη και ευθύνη ο νέος αρχηγός, όταν γνωρίζαμε όλοι ότι ο μέχρι τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, είχε πολιτική άποψη η οποία έλεγε ότι πρέπει να φτιαχτεί το εσουρού, όταν όμως ο νόμος Παπά ήταν από ο νόμος Παπά είναι από τον Οκτώβριο του 2015, όπου τον Οκτώβριο του 2015 αυτή ήταν η πολιτική βούληση του κύριου Μημαράκη. Και ξέρουμε και τη δήλωση, αν θέλετε, πριν από 10 μέρες του κύριου Χατζηδάκη, ο οποίος ήρθε, του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος γύρισε και είπε, στέλνοντας μήνυμα στην ομιλία του από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κοιτάξτε να δείτε, το ΕΣΟΡΟΥ πρέπει να βοηθήσουμε όλα τα πολιτικά κόμματα να φτιαχτεί για να αρχίσει να λειτουργεί αυτή η ανεξαρτητή. Άρα λοιπόν το 2α, αντισυνταγματικό του 2α, έχει στόχευση μόνο και εξηγεί το ότι επειδή δεν έχει φτιαχτεί το ΕΣΟΡΟΥ. Όμως εγώ θέλω να κάνω, και επειδή είπα ότι είναι και η πολιτική απόφαση, και κρίνονται και η δικαιοσύνη μπορεί να είναι τυφλή αλλά δεν μπορεί να είναι και κουφή, ούτε μπορεί παραδείγματος χάρη να ανατρέπει τη δική της πολιτική λογική. Όταν παίρνετε αυτό το αντισυνταγματικό, γίνεται κατανοητό ότι γυρίζουμε στην προτέρα κατάσταση. Δηλαδή λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι κοιτάξτε, είτε αυτά τα 27 χρόνια της ανομίας, της μη τάξης, της μη λειτουργίας, αυτό να ξαναγυρίσουμε. Όμως εγώ θα πρέπει να θυμίσω, να θυμηθούν οι τηλεθεατές, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, που όταν το σεβόμαστε και είναι σεβαστές οι αποφάσεις, αν θέλετε, τις αποδεχόμαστε, διότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε, το 2010 πήρε μία απόφαση η οποία έλεγε ότι κακώς δεν έχει μπει μία τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και στις άδειες. Δηλαδή πριν από 6 χρόνια. Αλλά αυτό το επιχείρημα του μέσου εσουρού πρέπει να μάθουν και να κατανοήσουν οι τηλεθεατές, η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες πολίτες, ότι κάποιος το εμπόδιζε. Και αυτός που το εμπόδιζε έχει ονοματεπώνυμο. Μάλιστα. Και μάλιστα, γυρίζουμε πάλι στο τρίγωνο, θέλοντας να δημιουργήσει τρίγωνο της διαπλοκής. Μάλιστα. Ή να το συνεχίσει αυτό το οποίο ξέραμε 27 χρόνια. Η πρώτη αντίδραση ήταν να παραιτηθεί ο υπουργός.